Κάθε άλλο παρά ικανοποίησαν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία οι χθεσινέ ανακοινώσει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενήργησε για λογαριασμό τη Περιφέρεια Θεσσαλία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δοθούν απαντήσει στο πρόβλημα τη δυσοσμία. Ο κ. Χρήστο Βενέτη αμφισβήτησε σήμερα ανοιχτά το συμπέρασμα τη μελέτη που αφορά στην τοξικότητα των ενώσεων, οι οποίε προκαλούν τη δυσοσμία στο βόλου, αλλά δεν είναι καρκινογόνε, σύμφωνα με την καθηγήτρια του Αριστοτελείου Μαρία Σαμαρά δεν θεωρώ το γεγονός ότι αυτές οι ουσίες οι οποίες δεν αναφέρθηκαν δεν κάνουν καρκίνο και λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση γιατί και τα άλλα προβλήματα που η ίδια η κυρία Σαμαρά παραδέχτηκε ότι προκαλούν αυτές οι πτυτικές ουσίες είναι επίσης πολύ σοβαρά γιατί το να έχεις έναν χρόνιο ερεθισμό στους βλενογόνους, επιφυκότες, αναπνευστικό επιθύλιο κλπ. ή να προκαλεί αϊπνίες που μπορεί να έχει πολλές και δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Και εγώ περιμένω τώρα από την περιφέρεια να λάβει άμεσα μέτρα ώστε αυτή η δυσοσμία είτε να περιοριστεί δραματικά είτε να εξαφανιστεί από την περιοχή μας. Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα έδειξε πω οι οσμέ δεν είναι τοξικέ και δεν προκαλούν καρκίνο. Ωστόσο, η καθηγήτρια του Αριστοτελείου, κυρία Σαμαρά, ανέφερε ότι προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, στη μύτη, στο λαιμό, προσβάλλοντα το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, μπορούν να προκαλέσουν επίση εμετό και αϊπνίε σε υψηλέ συγκεντρώσει. Ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησία περίμενε απαντήσει και ω προ την περιεκτικότητα και το είδο των χημικών ενώσεων που προκαλούν το πρόβλημα τη δυσοσμία μια μελέτη θα πρέπει να αναφέρει ότι βρήκα αυτές τις πληκτικές ουσίες ΑΒΓ, οι οποίες σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία π.χ. δεν είναι τοξικές, π.χ. δεν βλάπτουν ε, σοβαρά την, την υγεία, δεν κάνουν μάλλον καρκινογέννηση, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, είναι βλάβη σοβαρή το να έχεις χρόνια υπνία, είναι βλάβη σοβαρή να έχεις χρόνιο αριθισμό, ε, στα, στο επιθήλιο, ε, είναι σοβαρό, σοβαρό θέμα υγείας. Ο κύριο Βενέτη σημείωσε πως ο Ιατρικός Σύλλογος θα επιδιώξει θεσμικά να συζητήσει το θέμα και να ενημερωθεί για το ζήτημα της αέριας ρύπανσης για το οποίο πρόσφατα εξέδωσε ανακοίνωση με μια σειρά αποθέσεις και προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να αμβλύνουν τη σημερινή κατάσταση.